ξέρετε, ένα σύντομο βίντεο όπου θα σας εξηγήσω κατά την άποψή μου για ποιο λόγο είναι, ήταν και θα είναι ο καλύτερος σε θέμα φιλοσοφίας, νόησης και ό,τι άλλο μπορεί να περιλαμβάνει ο τρόπος ζωής του Σοκράτη, του γνωστού Σοκράτη, του φιλοσόφου. Λοιπόν, αυτό που τον έκανε να ξεχωρίζει από όλους τους άλλους δεν ήταν αποκλειστικά ο νους του, το πνεύμα του. Αυτό που τον έκανε να ξεχωρίζει από όλους τους άλλους ήταν ότι συνδύαζε σε απόλυτο βαθμό την σωματική υγεία, ρώμη, δύναμη, μαχητικότητα, πυγμή, δηλαδή όλα. Είχε όλο το πακέτο. Είχε διακριθεί σε μάχες. Όταν λέμε είχε διακριθεί, ήταν σαν να μαχότανε ένας ημίθεος. Μπείτε λίγο να διαβάσετε για το πώς τον βλέπαν οι άλλοι κατά τη διάρκεια της μάχης. Όλο αυτό το περνούσε και σε μαθητές του. Δηλαδή, οι μαθητές του τον ακολουθούσαν με πάθος μέχρι και το τέλος της ζωής του. Όχι γιατί απλά τους έλεγε λόγια. Όχι γιατί απλά ήταν ένας άνθρωπος της θεωρίας. Γιατί τα έλεγε όμορφα, γιατί τα έλεγε λογικά. Ήταν ένας άνθρωπος της πράξης, ήταν ένας άνθρωπος της δράσης. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν και προπονητής τους, όχι μόνο σε φιλοσοφικό επίπεδο και νοητικό, και προπονητής τους σε σωματικό, σε θέμα άσκησης σωματικής και σε θέματα μάχης. Υπάρχουν στοιχεία για αυτά που σας λέω. Ας πούμε τον Αλκιβιάδη τον δίδαξε ο ίδιος ο Σοκράτης. Έτσι. Και άλλους πολλούς. Είχανε, μάλιστα τον είχε σώσει και σε μία μάχη. Όταν λοιπόν έχεις τον καλύτερο και σε πνευματικό και σε σωματικό επίπεδο, γι' αυτό δεν μπορείς να το συγκρίνεις με κανέναν άλλον. Διότι αυτό που είχανε ως αρχή οι πρόγονοι μας, το νους υγιής εν σώματι υγιή, αυτός το είχε κάνει πράξη στο έπακρο. Αυτό γιατί το λέω, γιατί κάνω το σημερινό βίντεο, για να σας πω γιατί ήταν ο Σοκράτης ο καλύτερος. Ο καθένας θα βρει χίλιους λόγους. Το λέω για τον εξής λόγο. Καταρχάς, να ξέρετε, ήταν απίστευτος πατριώτης. Απίστευτος. Ήταν απίστευτα πιστός στους νόμους. Απίστευτα. Δηλαδή, πέρα από τα πνευματικά και σωματικά χαρακτηριστικά, είχε και τρομερά ηθικά πλεονεκτήματα. Εμείς θα πρέπει να παραδειγματιστούμε από αυτούς τους ανθρώπους στα πάντα. Δηλαδή, μας αρέσει να ακούμε τώρα αλήθειες, να ψαχνόμαστε, να μελετάμε κάποιοι την αρχαία ελληνική γραμματεία ή να τα βλέπουμε πλέον και σε βίντεο, αφού έχει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτά, όπως το κανάλι Έλενος Έλεν, και θα αφήσω link κάτω σε καρφιτσωμένο σχόλιο, γιατί έχει ανεβάσει ακόμη ένα υπέροχο βίντεο, είναι σχετικό με το τι κρύβεται πίσω από τον αριθμό 7. Σας προτρέπω όλους να μπείτε να το δείτε και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Εμείς λοιπόν δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τη μία πλευρά τέτοιων ανθρώπων. Πρέπει να κοιτάμε όλο το πακέτο. Δηλαδή, θέλω να είμαι ένας ελεύθερος πολίτης, ένας φιλοσοφημένος, ψαγμένος άνθρωπος. Θα πρέπει να είμαι καλός και στη γυμναστική. Θα πρέπει να είμαι και μαχητικός, έστω και σαν πνεύμα. Το μαχητικός μπορώ να το δουλέψω και στην προπόνησή μου. Θα πρέπει να είμαι καλός σε όλα. Γιατί το λέω αυτό? Μην γυρνάτε την πλάτη στον τρόπο γυμναστικής που δείχνω στα βίντεο. Κάποιοι δεν τα βλέπετε καθόλου, δεν σας ενδιαφέρει. Σε αυτό το κανάλι δεν δείχνουμε γυμναστική μόνο για να δείξετε σε εμφάνιση. Σε αυτό το κανάλι δείχνουμε γυμναστική η οποία θα σας κάνει πιο λειτουργικούς, πιο αποτελεσματικούς στα όσα έρχονται. Σε αυτό το κανάλι έχω ανεβάσει βίντεο τα οποία
φιλοσοφικά θα σας προετοιμάσουν για τα όσα θα έρθουν. Αυτά έχουν να κάνουν με τη σκληραγώγησή μας. Αυτού του είδους τη σκληραγώγηση τη συναντάς και μέσα στην προπόνηση που δείχνουμε. Μην περιμένετε να είστε αποτελεσματικοί ως προς την επιβίωσή σας αύριο μεθαύριο και των δικών σας ανθρώπων, εάν δεν είστε έτοιμοι σωματικά να το στηρίξετε όλο αυτό. Και το σωματικό θα φέρει και το ψυχολογικό. Πρέπει και η ψυχολογία μας να είναι αντίστοιχη. Εάν είμαστε πεσμένοι και στα δύο σκέλη, δηλαδή και στο σωματικό επίπεδο και στο ψυχικό επίπεδο, δεν έχουμε καμία πιθανότητα επιβίωσης, όχι σε πόλεμο, δεν έχουμε καμία πιθανότητα επιβίωσης ούτε στην καθημερινότητα όπως έχει γίνει πλέον η κοινωνία μας. Ένας πλήρως ελεύθερος πολίτης, λοιπόν, ή ένας ενδυνάμει ελεύθερος πολίτης, θα πρέπει αυτά να τα θεωρεί δεδομένα. Όπως πάει ο νους και το πνεύμα, θα πρέπει να ακολουθεί και το σώμα. Αλλά και το αντίστροφο. Δηλαδή, όπως έχω ένα πολύ καλό σωματικό επίπεδο όσον αφορά αυτά που μας ενδιαφέρουν και αυτά που δείχνουμε, μαζί πρέπει να πηγαίνει και το πνευματικό επίπεδο. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι περισσότερο πάνω σε αυτά. Υπενθυμίζω για το βίντεο του Μυρικού Κύκλου. Θα ανεβάσω και ένα μικρό βίντεο σήμερα στο Rumble σχετικά με τα νεότερα. Το νου σας, προετοιμασία και πνευματική και σωματική. Μην γυρνάτε την πλάτη στην προετοιμασία και στη σκληραγώγηση. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.